θέλω τώρα να σα χαλαρώσω, γιατί σήμερα πραγματικά ήταν πολύ βαριά εκπομπή. Και να σου πω εγώ τι κάνω. Όταν πηγαίνω σπίτι, λοιπόν, υπάρχει το ωραιότερο μαγαζί στην Κηφισιά. Λέγεται Καλαμάκης Μαράκι, το έχει η φίλη μου η Αφροδίτη που είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Είναι το. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, κάτι ζυμάρια μέσα με τυρί, καταπληκτικά σουβλάκια, εξαιρετικές σαλάτες. Ο Δημήτρης, λοιπόν, έκανε food challenge μαζί με τον Στέλιο μας, τον δημοσιογράφο. Να πω ότι όλα είναι χειροποίητα. Καλαμάκης Μαράκι στην Κηφισιά. Και μάλιστα σας δίνουμε και δωράκι μετά. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Δημήτρης με τον Στέλιο, γιατί κάνανε challenge. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Αφροδίτη μου, Δημήτρη, χάρηκα πολύ. Ο Στέλιος. Ο Στέλιος, χαίρομαι πολύ. Καλώς ήρθατε στο Καλαμάκης Μαράκι στην Κηφισιά. Καλείστε λοιπόν εδώ να μας μαγειρέψετε και θέλουμε να δούμε τις ικανότητές σας στη μαγειρική. Είσαι έτοιμη δηλαδή να το κλείσει το μαγαζί σου, από ό,τι κατάλαβα. Πάμε στην κουζίνα. Καλείστε λοιπόν να φτιάξετε ένα γεμιστό χειροποίητο ζυμαράκι. Το ένα θέλω να είναι με γύρο κοτόπουλο, ναι, και τυράκι. Και το άλλο το θέλω vegetarian, με ελιά, κρεμμύδι, τυρί, φέτα. Ευτυχώς που είσαι όμορφος. Τι από φαγητό. Κρίνεσαι. Θα δοκίμαζες από μένα. Πραγματικά. Θα δοκιμάσω, Στέλιο. Μαγειρεύεις γενικά στο σπίτι? Δεν ξέρω, βοηθάει να το πω αυτό. Αν μαγειρεύεις, είναι καλό για σένα. Έχεις όλο το πακέτο. Γενικά μου αρέσει να μαγειρεύω για τους άλλους. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Φαίνεται, έχεις ταλέντο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε πάμε να κάνουμε κι άλλο ένα για να έχουν εδώ οι φίλοι μας. Μπορώ να το δώσουμε σε παραγγελία. Είναι τόσο καλό. Να με. Ωραία. Σίγουρα θα κερδίσω σήμερα τον Δημήτρη. Εξάλλου ο χαμένος δεν τρώει τίποτα. Αλλά και απ' την άλλη, και να χάσω, ο Δημήτρης όλο και κάτι θα μου δώσει να φάω. Εύχομαι να κερδίσω καλύτερος. Δεν θέλω να κερδίσω γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Μετά θα μου ζητάτε κι άλλα πράγματα. Κάνανε φιλότιμη προσπάθεια και οι δύο. Ο Στέλιος προσπάθησε πολύ. Θα δοκιμάσω και θα δω. Πολύ ξεροψημένο. Ας δοκιμάσω και το άλλο. Έχω αποφασίσει. Στέλιο, Δημήτρη, λυπάμαι Στέλιο. Ο Δημήτρης έχει κερδίσει το challenge. Το δώρο που κερδίζω είναι αντάξιο, πραγματικά, των ικανοτήτων που πλάκα κάνω, είναι αντάξιο του μαγαζιού. Να δώσω για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες της Super Κατερίνα ένα τραπέζι για 6 άτομα, να γίνει μια κλήρωση και να έρθουν εδώ 6 άτομα να φάνε, να ευχαριστηθούν, να δουν το ωραίο περιβάλλον και να περάσουν καλά. Οπότε είναι φανταστικό, συγχαρητήρια. Μπείτε τώρα Super Κατερίνα TV στην σελίδα μας στο Instagram, κάντε follow Καλαμάκι Ζυμαράκι. Είναι το μαγαζί της Κηφισιάς. Θα πάθετε σοκ και θα πάρετε τους φίλους και 6 άτομα, θα φάτε τα πάντα. Από ζύμες, από σαλάτες, από ωραία σουβλάκια, από κρέατα, όλα φανταστικά. Ωραία, τι μου κάνει και εσύ άμα θες follow και like. Θα πάω να φάμε ζυμαράκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλή αρχή και στην παράστασή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημισούλες και μετά, παιδιά, η Κατερίνα φτιάχνει χειροποίητα ζυμαρικά σε λίγα λεπτά. Άντε, ωραία. Και τα μάξι ξαφνικά για να σου κάνω παιχνιδάκια από όνειρα. Με αγκαλίτσες και με χάπια πριφέρα στα σκοτεινά. Και όλο χάλα και τα μάξι.